Από μικρό κορίτσι λάτρευα να χορεύω. Συχνά ο μπαμπάς μου έβαλε πολύ δυνατή μουσική στο σπίτι και κάναμε dance parties. Από τότε που ήμουνα 5 χρονών, χόρευα και άκουγα ποντιακά συχνά. Μπήκα στο σύλλογο κοντά στο σπίτι μου που λέγεται Greek Phoenix Pontian Society of Cleveland, Ohio και έμαθα να χορεύω χορή που οι προγόνοι μου χόρευαν πριν τους πόλεμους. Πριν ετοιμαστούν για πόλεμο, μαζεύονταν και χόρευαν. Η σέρα και ο χορός των μαχαιριών είναι δημοφιλείς χορείς πριν από τη μάχη, χορείς που χορεύονται μόνο από άντρες. Μερικοί χορείς που χορεύονται μόνο από γυναίκες καλούνται χαλάι και ο χορός της Μαρίας. Οι πόντοι έμειναν στην Τουρκία σε μέρη της Μικρασία και νότια της Μαύρη Θάλασσας. Της μαμάς μου το σόι κατάγεται από ένα μέρος που λέγεται Τραπεζούντας και του πατέρα μου το σόι έρχεται από ένα μέρος που λέγεται Κάρς. Μείνανε εκεί πέρα για πολλά χρόνια, αλλά οι Τούρκοι άρχισαν πόλεμο με τους πόντιους και σιγά σιγά άρχισαν να τους κάνουν σφάλια και να τους καίνε. Αθώοι άντρες, γυναίκες και παιδιά αναγκάστηκαν να καταλείψουν τα σπίτια τους, υποκίνδες σε ταπείνωση, βασανίστρια, βιασμούς και εκτέλεσεις απλώς και μόνο επειδή ήταν διαφορετικοί, ελπίζοντας να καθαρίσουν την Τουρκία. Εκατομμύρια άνθρωποι πέσανε θύματα ατοτουρκικού στρατού. Τους έσπρωξαν έξω από το κράτος τους και μέσα σε ένα διάστημα που ήταν περίπου 100.000 πόντοι και 100.000 άλλες Έλληνες, Αρμένοι και Ασσύριοι που σκοτωθήκανε. Ήταν γενοκτονία. Όσοι κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί πήραν όλα τα πράγματα τους ως μπορούν να κρατήσουν και έφυγαν με τα πόδια, με άλογα ή με καρότσια προς την Ελλάδα. Αλλά ούτε και η Ελλάδα δεν τους δέχτηκε για πολλά χρόνια γιατί είχαν άλλη προφορά. Όσοι μείνανε προσπάθησαν να βοηθήσουν ένας τον άλλον και να έχουν το ίδιο τρόπο ζωής που είχαν και στη Τουρκία. Τώρα πολλοί πόντοι μένουν στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αυστραλία και στη Ρωσία. Φαντάζομαι πως είναι πόντοι παντού, αλλά εδώ στην Αμερική οι περισσότεροι πόντοι μένουν στη Βοστόνη. Στο Οχάιο περισσότεροι μένουν στο Κέντεν. Αν κάποιος θέλει να μάθει για την ιστορία του πόντου, υπάρχει μια ταινία στο YouTube που λέγεται «Το κόκκινο ποτάμι». Πριν από 4 χρόνια, εγώ με τη ξαδέρφη μου γίναμε επιλέον δάσκαλοι για το σύλλογο μας. Το πιο μικρό παιδί που διδάσκουμε είναι 3 χρονών. Διδάσκουμε τραγούδια, χορούς, για τα φαγητά και για την ιστορία του πόντου. Το πιο αγαπημένο μου τραγούδι λέγεται «Ρασόπουλο». Με το σύλλογο μας ταξιδεύουμε πότε-πότε σε χορούς στην Αμερική και στην Καναδά. Κάθε χρόνο έχουμε σύμβαση τον Ιούνιο. Εδώ γνώρισα μερικοί από τους πιο καλύτερους μου φίλους. Την Παρασκευή έχουμε το Μουχαπέτ, το Σάββατο έχουμε χορό και την Κυριακή μετά την Εκκλησία έχουμε χορευτικές παράστασεις από κάθε σύλλογο. Εδώ είναι που έχω γνωρίσει γνωστούς ποντιακούς τραγουδιστές που έρχονται από την Ελλάδα για αυτούς τους χορούς. Συνήθως, μετά από το Μουχαπέτ Παρασκευή, τα ξεδέρφια μου, οι φίλοι μου και εγώ πάμε μαζί σε όποιο εστιατόριο είναι ανοιχτό και μετά στα μπουζούκια κοντά στις 2 η ώρα μέχρι τις 5 το πρωί και χορεύουμε ζεμπέκικα και τσιφτετέλια όλη νύχτα. Πριν κλείνουμε εισιτήρια για την Ελλάδα όταν πάμε, το πρώτο πράγμα μπροστά το υπέροχο φαγητό και την παραλία που αναπομονώ να πάω είναι στα πανηγύρια σε όλα τα βόρεια χωριά. Εδώ πάω με την οικογένεια μου και με τα παιδιά από το χωριό του μπαμπά μου και χορεύουμε όλη νύχτα όπως κάνουμε στην Αμερική, αλλά εδώ είναι όλο έξω. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται στην ποντιακή μουσική είναι η λύρα, το νταούλι, το τουλούμ και το κλαρίνο. Την τελευταία φορά που ήμουν στην Ελλάδα αγόρασα μια λύρα για να μάθω να παίζω μόνη μου τα τραγούδια που αγαπώ.